καλημέρα και από μένα. Θερμά συγχαρητήρια στους εκλεγέντες, δήμαρχε, αντιβουλευτές, πρόεδρε της κοινότητας, κυρία Περιφερειάρχα. Το 10η χρονιά σήμερα για την γιορτή Ροδιού, το 10η χρονιά που πλέον δεν συζητάμε για γιορτή, συζητάμε για έναν θεσμό. Έναν θεσμό ο οποίος έχει κατοχυρωθεί στην τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα, αφού βλέπουμε ότι συνεχίζει με επιτυχία και καταξιώνει το προϊόν ως ένα εξειδικευμένο προϊόν προστατευμένης ονομασίας προέλευσης ΟΠ στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Εάν θέλουμε λοιπόν να είμαστε εδώ και την 15η και την 20η φορά, θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα πρέπει αυτό να το πετύχουμε. Διότι τα στοιχεία, όσο και να θέλουμε να είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα και αυτό που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να ανεβαίνει, είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι καλά τα χρόνια τα οποία έρχονται για το Ρόδιο. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι ξεκινήσαμε με 70.000 δέντρα και είμαστε σήμερα περίπου στις 50 με 55.000 και καταλαβαίνετε λοιπόν τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι καταγεγραμμένα και όλοι τα ξέρουμε. Αναφέρθηκαν από τους βουλευτές, από τον Δήμαρχο, ότι είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας, ένα πρόβλημα το οποίο έχει σχεδιαστεί εδώ και 10-15 χρόνια για τη μεταφορά του αναβάλου. Σήμερα όμως θα κληθούμε να το ξαναεπικαιροποιήσουμε, διότι όπως πολύ καλά ξέρετε, και να έρθει ο ανάβαλος εδώ στην Ελιονίδα, σαφέστατα όλοι τον θέλουμε, αλλά είναι τόσο ψηλό το ενεργειακό κόστος του αναβάλου για να έρθει, που ενδεχομένως να είναι δυσβάστατο το κόστος για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε, για να μπορέσουμε να αδρέσουμε. Το Επιμελητήριο Αργολίδας και γενικότερα τα επιμελητήρια έχουν προτάσεις. Έχουν προτάσεις και τις έχουν καταθέσει τόσο για το μέλλον του αναβάλου, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, έχουν προτάσεις τόσο για να μπορέσουμε στην πηγή του αναβάλου να το νερό του αναβάλου να μπορέσουμε να βγάλουμε τα νητρικά τα οποία έχει και να αποφύγουμε και να δώσουμε ένα πολύ καλό νερό το οποίο θα μας χρησιμεύσει όχι μόνο για την άδευση αλλά και την ίδρυψη. Αλλά σαφέστατα θα πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει και στις ξένες χώρες. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το Ισραήλ σήμερα ποτίζει τη Δισαγά, την έρημο, αλλά και το 100% της σύνδευσης προέρχεται από την αφαλάτωση. Επομένως, θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε. Σαφέστατα λοιπόν είναι και το ενεργειακό κόστος και τα εργατικά χέρια, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε. Διπλασιάστηκε το κόστος των εργατικών χεριών, χωρίς αυτό να έχει αντίστοιχη αύξηση στην τιμή του παραγωγού. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε, έχουν γίνει συσκέψεις στην περιφέρεια, θα πρέπει όμως να πάρουμε γενναίες αποφάσεις για να τα λύσουμε. Να ξέρετε ένα πράγμα, λύσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι εάν θέλουμε να τις λάβουμε υπόψη μας αυτές τις λύσεις και να τις ενεργοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα θέλω να πω δύο λόγια όσον αφορά για την εξέλιξη του προϊόντος του Ροδιού αλλά και την εξέλιξη των παραγωγών μας. Υπάρχει η λεγόμενη εξωστρέφεια. Με την εξωστρέφεια μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Το Επιμελητήριο Αργολίδας συμμετέχει στην έκθεση, διοργανώνει κυρίως την έκθεση γεύσης και όψης με τον Δήμο Ερμιονίδας και με την Περιφέρεια κάθε χρόνο. Επομένως, είναι απαραίτητο η παραγωγή ροδιού, οι μεταποιητές ροδιού να είναι παρόντες στην έκθεση αυτή, αλλά και στην έκθεση Αργολίδας, αλλά και στις εκθέσεις που γίνονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και να αναφέρω για πολλωστή φορά ότι το Επιμελητήριο είναι δίπλα στους εκθέτες, δίνοντάς τους ένα βοήθημα όσον αφορά το κόστος του περιττέρου. Με την εξωστρέφεια μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Και το τελευταίο είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να εντάξουμε στη γαστρονομία, στην τοπική μας γαστρονομία, τα προϊόντα μας. Ήδη το Επιμελητήριο Αργολίδας έχει προχωρήσει στη μελέτη με το Αργολί Stage Culture, η Αργολίδα Διεθνής Προορισμός Γαστρονομίας. Θα πρέπει λοιπόν πρώτοι εμείς να αγαπήσουμε τα προϊόντα μας, πρώτοι εμείς να τα εντάξουμε στις επιχειρήσεις μας, στους καταλόγους της περιοχής μας και μετά να ζητάμε να γίνουν αποδεκτά από τους λοιπούς επισκέπτες και λοιπούς καταναλωτές που έρχονται. Καλή επιτυχία στους διοργανωτές, καλή επιτυχία και θερμά ευχαριστήρια στους εκθέτες, γιατί έτσι όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ό,τι και να διοργανώνουμε εμείς, όσες εκθέσεις και να διοργανώσουμε, αν δεν υπάρχει εκθέτης, δεν υπάρχει καμία επιτυχία. Να είστε καλά.